Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας κυρία Χαρά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με χρόνια πολλά για τις αρχάνες μας. Διότι Μάλιστα έχουμε πολλά. Τον Πολιούχο εδώ και έχουμε αργία του Έχετε δίκιο. Σωστά, σωστά. Χρόνια πολλά σε όλους τους αρχανιώτες. Χρόνια πολλά σε όλους. Στην Αλικαρνασσό. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, για πείτε μας, ναι, τι ακριβώς κάνετε και πώς ξεκίνησε όλο αυτό η σκέψη, η αποδοχή του κόσμου, πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος? Ευαισθητοποιημένη από τον περσινό Οκτώβριο, ο οποίος έχει καθιερωθεί βέβαια ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, αρχίσαμε να προτρέπουμε τις πελάτησές μας που ερχόμενες θέλαν να κάνουν μια αλλαγή στα μαλλιά τους. Μαλλιά βέβαια που θέλουμε να είναι φυσικά, χωρίς χημικές επεξεργασίες. Άρα ψάχνουμε υγιή έτσι μαλλιά, όχι βαμμένα, ταλαιπωρημένα, με ψαλίδα κτλ. Να είμαστε κατανοητοί. Μιλάμε για την καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορούν να βρεθούν τα μαλάκια μας. Ναι, ναι. Θέλουμε να έχουμε ένα υγιής φυσικό μαλάκι και χωρίς να έχει ίχνος επεξεργασίες χημικής, χωρίς προϊόντα styling, καθαρό μαλάκι, κυρίως βέβαια από μικρά παιδάκια. Και έτσι τους προτρέπαμε, όταν θέλανε να κάνουν και μια αλλαγή, να τα κόψουμε, να τα κρατήσουμε. Έτσι αρχίσαμε λοιπόν μια συλλογή από πέρυσι και έχουμε φτάσει να έχουμε μαζέψει γύρω στις 50 κοτσίδες. Είναι καθόλου λίγες. Είναι πολλές. Είναι αρκετές, είναι πολλές. Για να αναλογιστεί κανείς πόσες περούκες μπορούν να φτιαχτούν και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και μία να μπορούσε να φτιαχτεί. Είναι υπεραρκετό. Είναι υπεραρκετό, υπεραρκετό. Έτσι, γιατί σημασία έχει η ανάγκη του ψυχισμού σας εσωτερικά, το ότι θέλετε να βοηθήσετε γυναίκες έτσι, που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Φυσικά, φυσικά. Είναι πραγματικά το συνέστημα της προσφοράς είναι πολύ ισχυρό. Και η δωρεάν μαλλιών είναι μια μικρή πράξη από εμάς, αλλά σημαίνει τόσο πολλά για όσες οι γυναίκες το έχουν ανάγκη. Κυρία Χαρά, να απευθυνθούμε και λίγο στον κόσμο που ενδεχομένως τον ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και εγώ θα ήθελα και τη δική σας την καθοδήγηση, τις δικές σας οδηγίες στο κομμάτι των εκατοστών. Πόσα εκατοστά ψάχνουμε στα μαλάκια μας, γιατί υποθέτω δεν μπορούν όλες, όλοι οι άνθρωποι, μην πω μόνο για τις γυναίκες, δεν έχει σημασία. Πόσο συγκεκριμένα εκατοστά ψάχνουμε από εκεί και έπειτα ή ποιο είναι το όριο? Ξεκινάμε από 20 εκατοστά και πάνω, σε καμία περίπτωση λιγότερο. Εμείς προσπαθούμε να πάρουμε πάνω από 22 εκατοστά, έτσι ώστε να είναι και μια αξιόλογη κοτσίδα. Σωστά. Να μπορεί να περάσει σε μια επεξεργασία. Μάλιστα. Είπαμε για τον κόσμο, το πώς αντιδράει τελικά ο κόσμος, πώς σας εντοπίζει, πώς μπορεί να έρθει σε εσάς να δώσει τελικά τα μαλλιά για να ενισχύσετε, το ξαναλέω, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, χάρη στο οποίο έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 960 περούκες για γυναίκες που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο. Άρα, αν αναλογιστούμε τις 50 κοτσιδούλες που είναι. Αυτό είπα. Ναι. Όσες και αν φτιάχνουν περούκες. Είναι ήδη πολλές. Είναι πολλές. Σωστά. Αλλά κυρία Χαρά, εσείς έχετε έρθει, μιας και το λέω ελευθερίες και έχει δίκιο, έχετε έρθει σε επαφή με το Άλμα Ζωής, ξέρει φυσικά τη δράση σας, ξέρει τι προσπαθεί να κάνετε, τι προσπαθείτε εσείς. Φυσικά, ναι, ναι, φυσικά, την ξέρει τη δράση μας, έχουμε έρθει σε επαφή. Με δική τους χρέωση θα αποσταλούν τα μαλλιά με την ACS, από ό,τι μου έχουν ενημερώσει. Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, θα ήθελα να σημειώσω, τα μικρά παιδιά που τα φέρνουν οι μητέρες τους εδώ, έτσι, και έχουν και την επιθυμία και την ικανοποίηση που κόβουν τα μαλάκια τους. Αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, έτσι, που νιώθουμε κι εμείς εδώ. Μάλιστα. Και όταν γίνεται αυτό, εσείς το αναφέρετε στα παιδάκια για τον σκοπό να μάθουν και εκείνα ακόμη περισσότερο ότι με την δική τους τη βοήθεια προσφέρουν σε ανθρώπους που το χρειάζονται, το καταλαβαίνουν, ναι, ναι, το διαισθάνονται. Ήδη έχουν ενημερωθεί από τις μαμάδες, από το σπίτι, δηλαδή είναι ενημερωμένα τα παιδιά και από το σκοπό. Και είναι πολύ συγκινητικό και εντυπωσιακό και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που έχουν έρθει σε μένα εδώ και έχουν δωρήσει τα μαλλιά τους και κυρίες που έχουν φυσικό μαλλί, μεγαλύτερες από τα παιδιά. Πλειοψηφία βέβαια είναι τα παιδιά. Επίσης, τα μικρά παιδιά. Πόσο καιρό συλλέγετε τις κοτσίδες, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό, οπότε υποθέτω ότι θέλει και ένα μεγάλο διάστημα.
γύρω στον ένα χρόνο κάνουμε ένα τώρα εμείς. Με δική μας πρωτοβουλία βέβαια. Προσωπική δική είναι... σας. Ναι, ναι, δεν είναι συμβεβλημένα αυτή τη στιγμή κομμωτήρια με το άλμα. Με δική μας πρωτοβουλία γύρω στον ένα χρόνο κάνουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη συλλογή. Κυρία Γιαννιδάκη, πόσο δύσκολο είναι να πάρει μια γυναίκα την απόφαση τελικά να δωρήσει το δικό της μαλλί, κόβοντάς το, να το δώσει για μια τέτοια μεγάλη ανάγκη. Και αν ήρθαν γυναίκες οι οποίες το είχαν αποφασίσει, αλλά και άλλες οι οποίες δεν το είχαν αποφασίσει, τελικά τις πείσατε. Τις βλέπετε πολλές γυναίκες να φοβούνται, να τρομάζουν στην ιδέα για τα μαλλιά τους, έτσι, που θα χάσουν, μπορεί να τα έχουν για πολλά χρόνια, όχι στην ιδέα ότι θα βοηθήσουν κάποιον, γιατί... Ναι, συνήθως όταν έρχονται εδώ έτσι θέλουν μια αλλαγή και εμείς αμέσως η σκέψη μας είναι ότι είναι φυσικό το μαλλί, όπως σας είπα, να μην είναι βαμμένο, να μην έχει καμιά χημική επεξεργασία. Αμέσως περνάμε σε αυτή τη συζήτηση και προσπαθούμε λίγο να βρούμε ένα κούρεμα έτσι ώστε να είναι κοντά σε αυτό που φαντάζονται και να κρατήσουμε και την κοτσίδα. Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Γιαννιδάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια για την ευαισθητοποίησή σας και να ξέρετε ότι κάποιες γυναίκες χαμογελούν εξαιτίας της δράσης που κάνετε. Χαμογελούν, καταλαβαίνετε, με αισιοδοξία. Και χαμογελούν και εκείνες που προσφέρουν. Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και σπουδαίο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Να είστε καλά. Μπράβο, κυρία Γιαννιδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.